86, τον Άγγελο τον Αγραφιώτη, σύμβουλο διαχείρισης κρίσεων από την Ελληνική Λύση, πολιτευτή της Ελληνικής Λύσης. Κύριε Αγραφιώτη, καλή σας μέρα. Να πούμε καλό χειμώνα από τώρα. Να πούμε καλό χειμώνα, και μπήκε και άσχημο χειμώνας για την πόλη μας. Δυστυχώς αυτό που βιώσαμε δείχνει για ακόμη μια φορά ότι η πολιτική μας είναι όλοι οι ίδιοι, για μένα. Δεν μπορούν να αντιληφθούν τον κίνδυνο, δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι όταν διορίζεις σε θέσεις κέρυες, όπως είναι η διαχείριση κρίσης, άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν, τότε κινδυνεύεις στο αμέσως επόμενο λεπτό να εκτεθείς. Γιατί ή θα έχεις μια πλημμύρα, ένα σεισμό, μια πυρκαγιά, μια χιονόπτωση, ή όπως τώρα αυτό το θέμα με τα ψάρια τα νεκρά της Κάρλας, που πραγματικά δεν το περίμενε κανείς σε τέτοια έκταση. Όμως γι' αυτό υπάρχουμε εμείς που διαχειριζόμαστε κρίσεις, ώστε να βρίσκουμε πάντα λύσεις τις πιο δόκιμες και τις πιο εφαρμόσιμες, για να μειωθεί το πρόβλημα αρχικά, άμεσα να μειωθεί και να εξαλειφθεί όσο συντομότερα γίνεται. Εδώ λοιπόν τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι παρότι ο κύριος Κουρέτας, ο Περιφερειάρχης, από την πρώτη στιγμή που εκλέχθηκε ο ίδιος, διόρισε στη θέση του συντονιστή διαχείρισης κρίσεων της περιφέρειας έναν αντιστράτηγο του στρατού, αν είναι δυνατόν, τι μπορεί να γνωρίζει ο αντιστράτηγος του στρατού από διαχείριση κρίσης? Σε πολιτική προστασία μιλάμε πάντα, έτσι. Γιατί μια διαχείριση κρίσης στα ίμια, ναι, τη γνωρίζει. Αλλά εδώ δεν έχουμε πόλεμο. Εδώ λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, τον είδατε εσείς ως δημοσιογράφος πουθενά? Έχει εμφανιστεί κάπου? Και εδώ στο νομό μας έχουμε πάλι μια κυρία, από ό,τι έχω διαβάσει στον ΚΟΒ, η οποία είναι υπεύθυνη διαχείριση κρίσεων πολιτικής προστασίας, μάλλον. Άρα, ούτε ο συντονιστής περιφέρειας εμφανίστηκε, που είναι διορισμένος με μισθό, ούτε αυτή η κυρία εδώ, που είναι της πολιτικής προστασίας. Με αποτέλεσμα, από την αρχή μέχρι το τέλος υπάρχουν μόνο λάθη, και δεν θα πάω στο τίνος ευθύνη είναι. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει η κρίση που έγινε και τι συνέπειες έχει. Οι συνέπειες είναι τεράστιες για τον Βόλο, για τους επαγγελματίες, για το περιβάλλον, για το θαλάσσιο κόσμο του παγαστικού. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τι βλέπουμε? Βλέπουμε τον καθηγητή χημίας Φιτιάνου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης να λέει ότι όποιος κολυμπήσει θα πάει στο νοσοκομείο, να λέει ότι για να αποκατασταθεί η θάλασσα θέλει πολλά χρόνια, να λέει μεγάλη προσοχή στο τι συμβαίνει. Προηγουμένως ο καθηγητής κ. Μαραβέλιας είπε ότι έχουν επικαθίσει ψάρια στο βυθό της θάλασσας. Πόσοι όγκοι τώρα και πόσοι ποσοστά. Εγώ πάλι έλεγα ότι το να μάσουμε τα ψάρια από πάνω, αυτό είναι η πούδρα. Ναι. Το πρόβλημα είναι από κάτω. Και ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να ακολουθείς τις εξελίξεις. Σε εμάς τη διαχείριση κρίσεων, δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις, τις προβλέπουμε και παίρνουμε τα μέτρα μας. Εδώ λοιπόν τι είδα, θα σας πω. Με το που γράφω σε ένα άρθρο μου ότι θα έπρεπε να τοποθετηθεί δίχτυ στις εκβολές του ποταμού, ώστε να συγκεντρώνει τα ψάρια κτλ., βλέπω αμέσως την ίδια στιγμή μπήκε δίχτυ. Γράφω σε ένα σχόλιο της ΕΡΤ ότι θα έπρεπε να μπει τρίτο και τέταρτο δίχτυ με ένα διάκαινο 100 μέτρων, γιατί είδα τεράστιο όγκο ψαριών που θα υπερπηδούσαν το πρώτο δίχτυ ή θα έσπαζε. Πήγαν και βάλαν μέχρι 3 δίχτυα. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι παρακολουθούν και κοιτάνε από πού θα αντλήσουν πληροφόρηση, ενώ γνωρίζουν τι είμαι εδώ, ότι είμαι για την πόλη μου, ότι μπορώ. Έτσι. Και εν πάση περιπτώσει δεν είναι κακό κανείς να μην ξέρει. Το κακό είναι να μην ρωτάει. Όπως επίσης κακό, πάρα πολύ κακό, ήταν αυτό που κάνανε να συγκαλέσει η κυρία Παπαδημητρίου, η αντιπεριφερειάρχης, συνέντευξη τύπου στο λιμάνι του Βόλου, όπου έδειξε στον κόσμο μια βάρκα πολυεστερική, και έγραψαν ότι αυτή η βάρκα είναι ειδικό αντιρρυπαντικό σκάφος. Βάρκα. Και βέβαια τους έδειξε ποιο είναι το αντιρρυπαντικό σκάφος. Για μένα, είναι λοιπόν, αυτά που ανοίγουν μπροστά και μπαίνουν μπουλντόζα τη θάλασσα. Και ο βυθός μπορεί να καθαριστεί, αλλά θέλει βυθοκόρο. Ναι. Καταλάβατε. Λοιπόν, τι θα έπρεπε λοιπόν να γίνει σωστά από την αρχή μέχρι το τέλος? Καταρχάς να τοποθετηθούν δίχτυα, όπως είπαμε, ένα διάκαινο 100 μέτρων τουλάχιστον. Και αυτά από τον Ιούλιο, έτσι, που άρεσε να γίνει. Ναι, όχι τώρα. Μα δεν είναι μόνο τα ψάρια. Λοιπόν, τα βλέπαμε τα ψάρια και το λέγαμε εδώ από τον Ιούλιο. Προσέξτε. Πριν τις διακοπές του Αυγούστου. Αυτά τα ψάρια λοιπόν για να μαζευτούν. Δεν μαζευόταν με την απόχη που μας δείχναν φωτογραφίες, ένα χριστιανό στην παραλία του Βόλου να προσπαθεί με μια απόχη. Τι να μας, 270 τόνους ψάρια.
κοροϊδεύουν τον κόσμο, όλα τα κάνουν για την εικόνα, για την επικοινωνία. Λοιπόν, αυτά λοιπόν πώς θα μπορούσαν να μαζευτούν? Θα μπορούσαν να φέρουν τα βυτή αυτά καθαρισμού λιμάτων, ναι, τα οποία έχουν την ικανότητα να ρουφάνε, ναι, να ρουφάνε τα ψάρια, τα καΐκια να φέρουν στον όχθο τα ψάρια και αυτά τα βυτηφόρα να ρουφάνε. Ναι. Στην πορεία το που θα τα πάνε να τα πετάξουν, ναι, υπήρχε και τρόπος να αποβάλουμε και το νερό, γιατί ξέρετε όπως θα ρουφούσαν τα ψάρια θα παίρνουν και νερό. Ναι. Άρα το βυτίο θα γέμιζε γρήγορα. Ναι. Έχω βρει τρόπο λοιπόν πώς θα αποβάλλονταν το νερό εκεί επί τόπου, το θαλασσινό. Ναι. Έτσι, και θα παίρνουν μόνο τα λίμματα. Με άλλη τέτοια κάνουλα θα έφυγε. Υπάρχουν τρόποι. Κύριε Δημοπούλε, γι' αυτό είμαστε εδώ, για να βρίσκουμε τρόπους. Ναι. Διαχείριση κρίσης δεν είναι η λέξη μόνο. Δεν είναι να μπεις σε μια θέση και να παίρνεις το μισθό. Ναι. Είναι να βρίσκεις λύσεις για τον κόσμο, για την πολιτική προστασία. Ναι. Πού θα αυτοτευτήκαν οι πολίτες εδώ πέρα? Έτσι. Οι καταστηματάρχες που έχουν καταστραφεί, οι εργαζόμενοι που μείναν άνεργοι. Πού είναι η πολιτική προστασία? Λοιπόν, ένας τρόπος λοιπόν ήταν αυτός. Να μαζευτούν λοιπόν τα ψάρια σύντομα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να μην επικαθίσουν στο βυθό, γιατί επικάθονται στο βυθό όσο περνάει η ώρα. Ναι. Έτσι. Αρχίζουν, βαραίνουν και κατεβαίνουν κάτω. Λοιπόν, στην πορεία αυτά λοιπόν θα διοχετευόταν είτε στο εργοστάσιο που είναι στη Λάρισα, ότι τα καίνε. Ναι. Έτσι. Είτε δεν έχω κοιτάξει αν θα μπορούσαν να πάνε και στο βιολογικό καθαρισμό, ναι, του Δήμου, δεν το ξέρω. Λοιπόν, ώστε με αυτόν τον τρόπο θα αποφεύγαμε και το να μπουν μέσα στο παγαστικό τα ψάρια και οτιδήποτε άλλο κατεβαίνει το νερό, πρόβατα, γαϊδούρια, ναι, ναι, γενικά, ναι, ζώα. Λοιπόν, και τι άλλο πρότεινα? Με την βοήθεια των καθηγητών του Πανεπιστημίου, οι οποίοι από ό,τι βλέπετε είναι πάρα πολλοί, ναι, θα κάναμε μια ανάλυση στο νερό που βγαίνει μετά τα δίχτυα, θα βλέπαμε από τι αποτελείται και θα ρίχναμε τα ανάλογα χημικά να τα εξουδετερώσουμε, τα βλαβερά συστατικά, πριν πέσουν στον παγαστικό. Πριν φτάσουν. Μπράβο, αυτό δεν έγινε. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα τεχνολογικά. Το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω το αντίδοτο, γιατί δεν ξέρω τι φάρμακα, ναι, μπαίνουν. Ναι. Είδα τι είπε προηγουμένως κ. Μαραβέλιας. Ναι. Έχουμε φυτικά, έχουμε φυτοφάρμακα, έχουμε νητρικά, έχουμε καύσιμα, έχουμε λίμματα. Mm. Από τον αστικό ιστό των εκεί πόλων, χωριών. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε. Δεν κάναν τίποτα απολύτως. Και πάμε τώρα στο θέμα ότι δεν φταίω εγώ, φταίει ο άλλος. Κατελήφθησαν κοιμόμενοι. Ναι. Να σου πω κάτι. Θα το έλεγα αυτό αν δεν κάναν τίποτα. Εδώ κάναν λάθος ενέργειες. Και αφού κάναν λάθος ενέργειες, προσπαθούν να δώσουν λάθος εικόνα στον κόσμο. Λες και αν μάσουμε τα ψάρια. Λύθηκε το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν λύθηκε. Το πρόβλημα θα είναι εδώ για μένα για πάρα πολύ καιρό ακόμα. Εντάξει, γιατί η φύση από την σύστασή της έχει τη δυνατότητα να αποκαθιστά τις ανισορροπίες. Ναι. Ας ελπίσουμε να έχουμε καλό χειμώνα με βροχές, όχι εμπειρικά φαινόμενα, με χιόνια για να καθαρίσει το. Λοιπόν, αλλά τα μηνύματα τα είχε πάρει η περιφέρεια. Τα είχε πάρει πολύ καιρό πριν και η κυβέρνηση. Όταν μπαζώθηκε το λιμάνι του Βόλου και δεν μπαίνουν πλέον κουραζιερόπλια μέσα. Ναι. Έτσι. Φτάνουμε λοιπόν στο να λέμε ότι δεν φταίω εγώ, λέει ο Περιφερειάρχης, φταίει το ΕΒ, φταίει ο λιμάνας Βόλου. Ξέρετε κάτι, αφού δεν είναι δικαίωμα αρμοδιότητα, γιατί πήγε και έκλεισε την τάφρο? Το στερόφρονο. Με ποιο δικαίωμα? Είναι σαν να πάω εγώ στο γείτονα το σπίτι να κλείσω το ρεύμα. Έτσι. Άρα, αναλαμβάνοντας την ευθύνη να κλείσει το θυρόφραγμα, σημαίνει ότι έχει την ευθύνη. Ναι. Δεν είναι δυνατόν τώρα. Αυτά που λέει είναι για να λέμε. Ναι. Και άιντε, δεν φταίει η περιφέρεια, δεν φταίει ο κ. Κουρέτας ως διοικών την περιφέρεια. Γιατί δεν κάνει μηνύτερη αναφορά? Να κάνει μηνύτερη αναφορά στον εισαγγελέα, πέρα εδώ κ. Εισαγγελέα. Αυτοί μας αναγκάσανε να ενεργήσουμε εμείς και να κλείσουμε το θυρόφραγμα. Έτσι. Αλλά να κατονομάσει αυτοί. Ναι. Και να πάνε κατηγορούμενοι αυτοί. Έτσι. Λοιπόν, το μπαλάκι ευθυνών λοιπόν δεν ενδιαφέρει στους πολίτες και δεν ενδιαφέρει και εμάς ως διαχείριση κρίσεων. Εγώ θα έκανα τη δουλειά μου κάτω από οποιονδήποτε εργοδότη εισαγωγικά. Είτε ήταν ο Δήμος Βόλου, είτε ήταν περιφέρεια, είτε ήταν ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου. Εγώ θα έκανα τη δουλειά μου. Για μένα η δουλειά μου είναι να προστατευτεί ο πολίτης. Και εδώ οι πολίτες είναι εκτεθειμένοι. Ψηφίστηκε ο κ. Κουρέτας για περιφερειάρχες κατά του αγοραστού, γιατί στην ουσία καταψήφιση του αγοραστού ήταν. Ναι, ναι. Μετά την δολοφονία των 57 ανθρώπων στα Τέμπη. Έτσι, ορίστε, τι έχουμε τώρα, μία από τα ίδια. Μία από τα ίδια έχουμε. Έτσι. Δεν φταίω εγώ, φταίει ο άλλος, όχι εγώ, ο Χατζηπετρής. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Εντάξει, λοιπόν, το να προσπαθούν να εξουραίσουν λοιπόν την κατάσταση. Όταν βγαίνουν καθηγητές εξειδικευμένοι πανεπιστημίου και λένε ότι προσοχή μεγάλη, διότι ναι, υπάρχει συμπτικό φορτίο στην ουσία, υπάρχει μεγάλο μικροβιακό φορτίο και θέλει μεγάλη προσοχή και σε αυτούς που κολυμπούν και στα ψάρια, ναι, που τρώμε και που είναι προσβρώση. Ναι. Λοιπόν, δεν γίνεται να βγαίνει η περιφερειάρχης και να λέει σε λίγες μέρες θα δοθεί ελεύθερη άδεια για μπάνιο. Αυτός που στηρίζεται, ας πούμε, σε αυτά που λέει.
Κάναν μετρήσεις. Ναι, ναι. Κάναν λέει μετρήσεις και από τα 9 μετρήσεις μόνο η μία ήταν επιβαρημένη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για ακόμη μια φορά δεν έχουν βάλει μυαλό. Η χώρα μας ζει μόνο τραγωδίες και οι τραγωδίες που ζει είναι ακριβώς γιατί πάνε και διορίζουν σε θέσεις κέρυες, αρεστούς και όχι ικανούς. Όχι χρήσιμους. Όχι, ναι, ικανούς. Ο ικανός είναι και χρήσιμος. Καταλάβατε. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή η καταστροφή η πόλη μας. Και για μένα, ναι, οι επαγγελματίες να στραφούν κατά οποιοδήποτε. Και ο εισαγγελέας μπορεί να βγάλει την άκρη και να βρει. Πώς, λέει ο καθηγητής Φιτιάνος, πώς κλείσαν το αν λειτουργούσε, λέει, το αντιοστάσιο της Πέτρας, θα έχει λυθεί το πρόβλημα. Μάλιστα. Δεν θα έχει δημιουργηθεί ούτε μάλλον. Ούτε το ένα λειτουργήσε, ούτε ναι. Στο άλλο πήραν μέτρα φιλτραρίσματος του νερού. Αυτό ακριβώς. Άρα λοιπόν τι κάνουνε. Πού είναι ο συντονιστής αυτός διαχείρισης κρίσεων και πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, ο αντιστράτηγος. Αντιστράτηγος είναι. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, και το τελευταίο για να κλείσω. Κάζε δεν πάει χαμένος που λέω και. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, και το τελευταίο για να κλείσω είναι. Στο Δήμο Ρήγα Φεραίου μας είπαν ότι θάψαν μόνο 5 τόνους ψάρια. Ναι. Οι 5 τόνοι ψάρια θέλω να πω ότι είναι μισό φορτηγό. Άρα πιστεύετε ότι. Μισό φορτηγό δεν είναι. Ενταφιάστηκαν περισσότερο. Είδατε χθες τις φωτογραφίες και τα βίντεο του The Newspaper. Ναι. Πάρα πολλά φορτηγά. Και, άρα λέτε ότι μεγαλύτερες υποσχόλες. Και έχω να πω και κάτι άλλο. Ναι. Για ποιο λόγο έκαψε η λαβή στη Λάρισα 265 τόνους μας είπαν. Ναι. Στους 5 κούλησαν για να τους πάνε για θάψιμο. Εντάξει, άρα κάτι άλλο είναι. Απλά πάλι. Δεν το λένε για να μην ξεσηκωθεί ο κόσμο. Πάλι κοροϊδεύουν τον κόσμο. Να μην ξεσηκωθεί ο κόσμο, ναι. Λέτε έτσι. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρήγα Φεραίου πήρε απόφαση και δέχτηκε στη γη του να θάψουν ψάρια μόνο για 5 τόνους. Όλη αυτή η φασαρία έγινε για 5 τόνους. Μάλιστα. Λοιπόν, κοροϊδεύουν αρκετά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Πρώτη παρουσία σας μετά το διάλειμμα του Αυγούστου. Και ας ελπίζουμε με τη βοήθεια του Θεού να καθαρίζει γρήγορα η θάλασσα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Να είστε καλά. Καλή σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν.